Σημαντικά ύψη βροχής έφερε στο νησί μας η ατμοσφαιρική διαταραχή που επηρέασε τη χώρα τα τελευταία 24 ώρα, με τους νομούς Χανίων και Λασιθίου να επηρεάζονται περισσότερο. Συχρή αέρια μάζα, καθώς επίσης και το βόρειο ρεύμα, είναι τα κύρια αίτια τα οποία δίνουν αυτή την κατάσταση του καιρού σε ολόκληρη την Κρήτη. Έκπληξη όμως προκαλεί το γεγονός ότι οι βροχές οι οποίες σημειώθηκαν από την έναρξη αυτής της κακοκαιρίας στο νησί μας είναι ιδιαίτερα σημαντικές, θα λέγαμε, κάτι το οποίο δεν το έδειχνε στην αρχή ακόμα και τα προγνωστικά μοντέλα. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι σπουδαίο ρόλο έπαιξε η ποσόστοση της υγρασίας, δηλαδή τα μεγάλα ποσοστά υγρασίας, τα οποία σε συνδυασμό με την ψυχρότερη αυτή αέρια μάζα ευνόησαν κυρίως ορεινές περιοχές του νησιού και μάλιστα προς τα βόρεια, με αποτέλεσμα να δούμε αρκετά σημαντικά ύψη βροχής στο νησί μας. Σύμφωνα με τους σταθμούς μέτρησης, έως και σήμερα νωρίς το πρωί, τα μεγαλύτερα ποσοστά βροχής σημειώθηκαν στο Ασκήφου, που η βροχή έφτασε τα 176 χιλιοστά, στην Ασίγωνιά με 153 χιλιοστά, στο Τζερμιάδο Λασιθίου με 137 χιλιοστά, όπου μάλιστα μόνο τη χθεσινή ημέρα έπεσαν 107 χιλιοστά βροχής στο Οροπέδιο, στα Ανόγια με 102 χιλιοστά βροχής, στη Νεάπολη με 70 και στο Σέμπρονα με 70 χιλιοστά. Και για σήμερα τουλάχιστον ο ρυθμός, θα λέγαμε, αυτής της πτώσης της βροχής έχει μειωθεί σημαντικά. Μάλιστα, οι έντονες βροχοπτώσεις έφεραν και πάλι το Οροπέδιο Λασιθίου αντιμέτωπο με πλημμυρικά φαινόμενα, με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, την οποία έχει κηρυχθεί ο Δήμος να παρατείνεται ως το ερχόμενο φθινόπωρο. Εχθές το βράδυ ήταν πολύ έντονη η βροχή, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει στο σημείο να έχει υπερχυλήσει το θυρόφραγμα στη γέφυρα του χώνου στην περιοχή του Κάτω Μετοχίου. Το νερό διοχετεύεται λοιπόν προς την φυσική του απόλυξη στον χώνο, από όπου πηγάζει ο ποταμός από Σελέμης. Σε έκτακτη επικοινωνία που κάναμε με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, άνοιξαν την ροή του νερού προς τον Αποσελέμη και αυτή τη στιγμή υπάρχει από εκεί ο διοχέτευση του νερού 30.000 κυβικά την ώρα. Το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει από το βράδυ της Πέμπτης, με την άνοιξη να έρχεται επιτέλους, εξασφαλίζοντας για τους κατοίκους της Κρήτης τον πολυπόθητο καθαρό ουρανό, αλλά και τον λαμπερό ήλιο. Από την Παρασκευή αναμένεται πλέον πολύ βελτιωμένη εικόνα του καιρού για ολόκληρη την Κρήτη. Θα έχουμε γενικά καλοκαιρία με περισσότερη ηλιοφάνεια, ίσως λίγες νεφώσεις μόνο για τις ορεινές περιοχές. Που σημαίνει από Παρασκευή πια μπαίνουμε σιγά σιγά σε ανοιξιάτικο καιρό. Ακριβώς, ανοιξιάτικος, και ο ανοιξιάτικος χαρακτηρίζεται από τις θερμοκρασίες που είναι, ας το πούμε, στην εποχή του στη νύχτα, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας ο ήλιος και η καθαρότητα της ατμόσφαιρας θα ανεβάζει και τη θερμοκρασία, θα βοηθάει στην άνοδο της θερμοκρασίας.